Ξέραμε ότι ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που είναι μέσα στις τρεις καλύτερες του ελληνικού πρωταθλήματος και ήρθαμε αρκετά προετοιμασμένοι για να περιορίσουμε τα ατού του αντιπάλου, να έχουμε τρόπους αντίδρασης στο build-up του Αστέρα και στο μοτίβο επιθέσεων που έχει αυτή η ομάδα. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ανταποκριθήκαμε πλήρως, δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Αντίθετα, σε τρεις περιπτώσεις νομίζω ότι φτάσαμε πολύ κοντά στο γκολ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα κατά κάποιο τρόπο με την είσοδο του Ντεμπλάσης άλλαξε, μας μπέρδεψε λίγο τακτικά. Νομίζω ότι και ο Αστέρας, φορτώνοντας την επίθεση με τον Χουάν Μα και τον Μπαράλες, έφτασε σε έναν τρόπο παιχνιδιού με γρήγορες έντρες και με γεμίσματα μέσα στον άξονα. Εκεί λίγο χάσαμε τις ισορροπίες μας σαν ομάδα. Νομίζω ότι και σιγά σιγά με την κατοχή της μπάλας από τον αντίπαλο ήρθε σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού και η κούραση. Και μοιραία έβγαλε και ο Αστέρας 2-3 φάσεις που αν ήταν πιο τυχερός μπορεί να πετύχαινε κάποιο γκολ. Νομίζω όμως ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας μου που κάνανε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, κρατήσανε τον αντίπαλο στο 0 και παρουσιαστήκαν στο γήπεδο με αξιοπρέπεια. Αυτό προσπαθούμε σαν ομάδα τα Χανιά να περάσουμε, μια φιλοσοφία παιχνιδιού που παίζει το ίδιο εντός και εκτός, που παίζει πάντα καθαρό παιχνίδι και προσπαθεί να πετύχει το στόχο της σωστά μέσα στο γήπεδο και σεβόμενοι πάντα τον αντίπαλο. Πρώτα απ' όλα αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα των Χανίων για την αγωνιστική τους πειθαρχία, για το πάθος και την υπομονή που είχαν σε όλο το παιχνίδι. Εμείς σπαταλήσαμε το πρώτο ημίχρονο, βέβαια υπήρχαν, ήμασταν εκτός ρυθμού, υπήρχαν παιδιά και ενδεχομένως μια καινούργια εντεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι της Κυριακής, η οποία δεν έβρισκε τα πατήματά της, δεν έβρισκε τους χώρους να δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο και μπαίνοντας περισσότερα παιδιά από την ομάδα που έπαιξαν προχθές, σίγουρα ήμασταν καλύτερα, σίγουρα δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Είχαμε 2 δοκάρια, αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα αδικεί την ομάδα του Αστέρα. Έστω τουλάχιστον ένα γκολ, το δικαιούνται να το κάνει. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο οι αλλαγές στα παιδιά που μπήκαν αλλάξαν το σκηνικό. Ενδεχομένως και η πίεση, η κούραση της ομάδας των Χανίων και όσο είχαν το αποτέλεσμα πήγαιναν ακόμα πιο πίσω, ήταν αυτό που έφερε την ομάδα του Αστέρα κοντά στην περιοχή. Αφήνουμε πίσω λοιπόν αυτό το παιχνίδι. Με το μόνο κέρδος, αν υπάρχει κάτι κέρδος από το παιχνίδι, είναι το ότι δώσαμε χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που δεν έχουν παίξει σχεδόν καθόλου στο πρωτάθλημα φέτος. Πήραν ένα αγωνιστικό παιχνίδι πάνω τους και βέβαια πιστεύω ότι θα είναι και ακόμα πιο έτοιμοι στη συνέχεια για να μας βοηθήσουν. Αφήνουμε πίσω το παιχνίδι Κυπέλλου γιατί είναι μακριά η ρεβάντς και κοιτάμε το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή, ένα μεγάλο παιχνίδι για μας, ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι σε αυτό το παιχνίδι. Κοιτάξτε, να δείτε, στη θεωρία μπορεί να φαίνονται πολλά πράγματα εύκολα, αλλά δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που ποτέ δεν κερδίζει ο καλύτερος. Όπως είπατε και εσείς, το πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε πάρα πολύ πίεση στην αιστεία μας. Το πρώτο ημίχρονο θα έπρεπε η ομάδα των Χανίων βάσει των ευκαιριών να είναι μπροστά στο σκορ. Αυτό δεν έγινε. Και στη συνέχεια, εμείς στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε και μπήκαμε πιο επιθετικά, πιο δυνατά και χάσαμε, μπορώ να πω, ανεπανάληπτες ευκαιρίες. Οι οποίες στο ποδόσφαιρο, όπως είπα, άμα δεν μπει η μπάλα μέσα, όσο καλές και να είναι οι ευκαιρίες, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, να δείτε, σίγουρα δεν είναι εύκολο για ένα τερματοφύλακα να μπαίνει ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα να αγωνίζεται και κάθε φορά να προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ικανός. Όπως έχω πει στο παρελθόν, εγώ κοιτάω τη δουλειά μου, γι' αυτό είμαι εδώ, γι' αυτό πληρώνομαι εδώ, όποτε με χρειάζεται η ομάδα, να προσπαθώ να δείχνω τον καλύτερό μου αυτό και να βοηθάω όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ την ομάδα μου, όποτε μου ζητηθεί αυτό από τον προπονητή μου. Και μπορεί, ο Αστέρας έχει όλα τα φόντα να επαναλάβει αυτό που έγινε πέρσι και γιατί όχι φέτος να κατακτήσει και το τρόπαιο. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι,
δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο αρνητικό το 0-0. Θα πάμε εκεί. Είμαστε ο Αστέρας Τρίπολης, μια μεγάλη ομάδα. Θα πάμε να διεκδικήσουμε εκεί την πρόκριση και να κάνουμε την πορεία την περσινή. Το ότι έχει μεγαλώσει ο Αστέρας, αυτό έχει να κάνει με τα αποτελέσματα και με τον τρόπο που λειτουργεί η διοίκηση της ομάδας. Φαίνεται πως τα τελευταία 3 χρόνια, τρίτος αυτός ο χρόνος, ότι η ομάδα έχει μεγαλώσει αρκετά, κάνει βήματα σταθερά και μπορώ να πω πως θα πρωταγωνιστήσει και για τα επόμενα χρόνια, όσο αντέχουν και είναι τόσο ενεργοί οι ιδιοκτήτες της ομάδας.